Υπήρχε κάποιο πρόβλημα το οποίο αποκαταστήσαμε και τώρα θα λειτουργήσει κανονικά. Υπήρχε ένα πρόβλημα με το ρεύμα το οποίο διορθώθηκε. Ότι διορθώθηκε το πρόβλημα με το ρεύμα στο περιφερειακό ιατρείο του Πλατανιά μας το διαβεβαίωσε ο αντιδήμαρχος Νίκος Δασκαλάκης την Τρίτη το βράδυ στο πλαίσιο του Δημοτικού Συμβουλίου. Το πρωί σήμερα όμως, η πόρτα στο ιατρείο εδώ στο Πλατανιά είναι κλειστή και αυτό γιατί δεν έχει ρεύμα. Η γιατρός ήρθε το πρωί, πήρε τα βιβλιάρια των ασθενών και πήγε στο Γεράνι να τα φτιάξει. Ναι, σήμερα πήγα στο Πλατανιά, δεν υπήρχε το ρεύμα, οπότε πήρα όλα τα βιβλιάρια των ασθενών και ήρθα εδώ στο Γεράνι να εξυπηρετήσω τον κόσμο του Πλατανιά και το Γεράνι. Το ιατρείο στον Πλατανιά είναι χωρίς ρεύμα εδώ και αρκετό καιρό, αφού η μοναδική γιατρός που εξυπηρετεί 8 χωριά στο Δήμο, αλλά κάνει και εφημερίες στο Κέντρο Υγείας Κισάμου, δεν έχει δει ακόμα πώς είναι να λειτουργεί το ιατρείο με ρεύμα. Εγώ ξεκίνησα πέρσι το Φεβρουάριο την υπηρεσία μου. Από πέρσι το Φεβρουάριο, από ό,τι έχω ακούσει, 2 χρόνια δεν είχε. Ήταν κλειστό το ιατρείο, που ανέλαβα τη θέση σαν επιμελήτρια. Οπότε από το Φεβρουάριο μέχρι και τώρα, σήμερα πήγα να αναλάβω την υπηρεσία μου στο ιατρείο και δυστυχώς δεν είχε ρεύμα. Ακόμα δεν είχε ρεύμα. Ναι, δεν ήταν άρτια εξοπλισμένο από θέμα ρεύματος. Λογικά θα πήγε και το ίντερνετ, οπότε περιμένω ότι θα λυθεί άμεσα. Όσον αφορά τις εγκαταστάσεις από εμάς, παρόλο που δεν είναι η δουλειά μας, τις έχουμε όλες εντάξει. Από εκεί και πέρα, ό,τι άλλη παρέμβαση χρειαστεί και μας πούνε, εμείς θα το κάνουμε και θα κάνουμε τα δύνατα δυνατά έτσι ώστε όλα να λειτουργούν σωστά. Οι δημότες που εξυπηρετούνται κάθε μήνα στα αγροτικά και περιφερειακά ιατρεία του Δήμου είναι εκατοντάδες κάθε μήνα. Και η πρωτοβάθμια περίθαλψη των δημοτών επαφίεται στο φιλότιμο και την ευαισθησία της γιατρού να οργανώσει τους ασθενείς στις δομές που έχει διαθέσιμες. Πόσα άτομα βλέπετε τη μέρα? Αυτό εξαρτάται να σας πω. Επειδή εξυπηρετούμε και γίνεται τρίμηνη με εξάμηνη συνταγογράφηση, τον προηγούμενο μήνα χωρίς να έχει ανοίξει ο Πλατανιάς και το Μανολιόπουλο, έχουμε φτάσει και στα 500 άτομα. Οι δημότες ζητούν στελέχωση των ιατρείων με ειδικότητες, καθώς λόγω της κρίσης η επίσκεψή τους σε ιδιώτες γιατρούς δεν είναι τόσο συχνή, ενώ για αρκετούς είναι εδώ και καιρό μια ανάμνηση του παρελθόντος. Αν εξαιρέσεις στο χωριό του Κολυβαρίου, στα υπόλοιπα χωριά κάνουν τη δουλειά τους κάτω από αντίξιες συνθήκες, πολλές φορές χωρίς ίντερνετ για να μπορέσουν να συνταγογραφήσουν, σε χώρους ακατάλληλους για τις σύγχρονες ανάγκες της υγείας. Ο Δήμαρχος με τη σειρά του ζητά τη στελέχωση των ιατρείων αλλά και τη δημιουργία σταθμού του ΕΚΑΒ. Το μεγάλο θέμα του Δήμου Πλατανιά αυτή τη στιγμή είναι ότι δεν έχει δομές οι οποίες αφορούν είτε την δευτεροβάθμια περίθαλψη, δηλαδή μιλάμε για ένα πολυδύναμο ιατρείο περιφερειακό, είτε ένα κέντρο υγείας. Και απ' την άλλη, είναι πολύ σημαντικό ότι αυτή το ΕΚΑΒ που ήταν να γίνει μια δομή στο Δήμο δεν έχει γίνει. Αυτά τα δύο είναι ζητούμενα πρωτεύοντα για τις δομές υγείας και νομίζω ότι αυτό θα επιβεβαιωθεί και από το Συμβούλιο σήμερα, ότι πρέπει στο επόμενο διάστημα να είναι άμεσα υλοποιήσιμα και όχι απλώς διεκδικήσιμα όπως πάγια τα έχουμε μέχρι σήμερα. Στο παρασκήνιο του ρεπορτάζ εντύπωση προκαλεί ότι κανείς δεν πρόσεξε ή αγνόησε ότι η ταμπέλα του περιφερειακού ιατρείου στο Γεράνι μιας δημόσιας δομής είναι λάθος γραμμένη. Εμείς τα παρατηρούμε και αυτά.